Κανονικά, θα εκτελεστεί το έργο αναστήλωση τη αποθήκη του ΟΣΕ και μετατροπή τη σε πολιτιστικό κέντρο παρά τη φωτιά που το έπληξε στι αρχέ του Ιουλίου. Ένα σημείο αναφορά για του Χαλκιδεί λόγω τη ιστορικότητά του και τη ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Η φωτιά έσπηρε προβληματισμό και λύπη για την ολική σχεδόν καταστροφή του. Ένα κτίριο που η Δημοτική Αρχή στόχευε να ανακαινήσει και να το μετατρέψει σε πολυχώρο πολιτισμού και ψυχαγωγία. Κάτι που τελικά θα συνεχίσει να το κάνει παρά το επιπλέον οικονομικό κόστο που προκάλεσε η φωτιά και τον χρόνο που θα χρειαστεί για τι περαιτήσει. Μελέτες. Δεν τα ματαίωσε oh. και θα εξηγήσω γιατί. Ε, είχε υπογραφεί λοιπόν σύμβαση για ανακατασκευή της αποθήκης του ΟΣΕ και ανάπλαση όλου του περιβάλλοντος χώρου. Μάλιστα να έχει μια πολιτιστική χρήση και χρήση αναψυχής καθώς πέρα από την αξία της ως ένα οικοδόμημα που, ξε... που έρχεται από το 1903 ε, είναι και το πόσιμο για την πόλη, σημείο αναφοράς και για το σημείο που είναι και για την αρχιτεκτονική του. Ο εργολάβος, λοιπόν, επρόκειτο να εγκατασταθεί. Δυστυχώς, όμως, η φωτιά της 3 η Ιουλίου δημιούργησε μεγαλύτερη καταστροφή στην αποθήκη και έτσι έπρεπε να αλλάξουν όλα τα σχέδια σε σχέση με το έργο. Και συγκεκριμένα, τι γίνεται τώρα. Έχει καθαριστεί, βέβαια, ο χώρος και πρέπει να εκπονηθούν κάποιες επιπλέον αρχιτεκτονικές μελέτες και στατικές μελέτες ούτως ώστε να μπορέσει το έργο να κατασκευαστεί, να εκτελεστεί πλέον με τα νέα δεδομένα. Έχουμε συνεννοηθεί και είμαστε στη συνεργασία και με την αρχαιολογική υπηρεσία, καθώς πρόκειται για διατηρητέο μνημείο, αλλά και με την διαχειριστική αρχή για το ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας, γιατί δεν είναι μόνο το πώς θα κατασκευαστούν οι επιπλέον εργασίες, θα εκτελεστούν οι επιπλέον εργασίες, αλλά και η χρηματοδότησή τους, γιατί σίγουρα... Θα απαιτηθεί και κάποιο επιπλέον κόστος. Είμαστε λοιπόν σε συνεννόηση, ειδικά με τη διαχειριστική αρχή με την οποία έχουμε μια άριστη συνεργασία. Υποβάλλουμε τις νέες μελέτες αρχές οπόρου, Ναι, διότι για παράδειγμα... <χει> βεβαίως, για να σας φέρω παράδειγμα, επρόκειτο στην αρχική σύμβαση... να γίνουν κάποιε επεμβάσεις στη στέγη. Τώρα η στέγη έχει ε, ε, καταστραφεί ολοσχερός, οπότε πρέπει να, να, να κατασκευαστεί νέα στέγη... Και ε, με το που υποβάλλουμε τις μελέτες μας, και την αρχιτεκτονική και τη στατική, μετά θα υποβάλλουμε και τον λεγόμενο ΑΠΕ, που είναι ο Απολογιστικός Πίνακας Εργασιών, προκειμένου να δικαιολογηθεί επιπλέον χρηματοδότηση. Αυτά βέβαια είναι όλες οι διαδικαστικές λεπτομέρειες. Να πούμε επί της ουσίας ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν σταματάει, απλώς καθυστερεί λόγω της φωτιάς.